It's a quarter.
celeste. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Scia di un'elica, sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai e scioglie il sangue di ogni dramma è un falso che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro, ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono pensieri, così diventa tutto piccolo che le notti là in America, di volte vedi la tua vita come la scia di un nero, ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio ben assai, scioglie il sangue di Natale.
ma tanto, tanto da lasciare. È una catena ormai, scioglie il sangue nelle mani. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti.
they're not shining. His hair falls perfectly without him trying. He's so wonderful, and I tell him every day. Yeah, I know, when I compliment him, he won't believe me. And it's so sad to think that he don't see what I see. But every time I ask him, do I look okay? I say, και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και σήμερα, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου του 2014. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Γιατί γελάς, Κυριακή? Είπες 2014. 14, είμαι ένα χρόνο μπροστά. 13 λοιπόν, το 14 όμως δεν αργεί να έρθει, καθώς είμαστε πόσες μέρες πριν τα Χριστούγεννα? 30 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Όχι, 40 μέρες πριν τα Χριστούγεννα περίπου. 40 μέρες λοιπόν πριν τα Χριστούγεννα, τα δέντρα έχουν ήδη αρχίζουν οι άνθρωποι, τα πολυκαταστήματα συνήθως, και τα έχουν στολίσει. Σε λίγο θα στολίσουμε και εμείς τα σπίτια μας. Έτσι, Κυριακή. Ανυπομονείς να έρθουν τα Χριστούγεννα. Πάρα πολύ. Ενώ ξέρεις τι με κόλλησε, η Έλενα. Ναι. Η οποία θα είναι πολύ σύντομα κοντά μας, να πούμε. Απλά την ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες μία μικρή γρήπη. Αλλά πιστεύω ότι αύριο θα είναι κοντά μας. Παρακολουθείτε λοιπόν την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικόλετα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11 να σχολιάσουμε την ελληνική αλλά και τη διεθνή επικαιρότητα. Σήμερα, όπως είπαμε, 13 Νοεμβρίου, η μέρα είναι γεμάτη θέματα, γεμάτη εξελίξεις. Φαίνεται πως είναι και πολλά θέματα σε κρεμότητα, Κυριακή. Μάθαμε και κάποια δυσάρεστα νέα το βράδυ. Θα τα πούμε όμως και πιο αναλυτικά πιο μετά. Θα ήθελα όμως σήμερα, τώρα Κυριακή, να μου πεις λίγο τα σαν σήμερα. Τι έγινε σαν σήμερα την 13η ημέρα του Νοεμβρίου? Να πούμε, Νικολέτα, ότι σαν σήμερα, πρώτα απ' όλα είναι Παγκόσμια ημέρα καλοσύνης. Γιορτάζει ο Χρυσόστομος. Χρόνια του πολλά, λοιπόν. Χρόνια του πολλά. Και να πούμε τα σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα. Το 1824 έγινε ο εμφύλιος πόλεμος στην Αρκαδία μεταξύ κυβερνητικών και αντικυβερνητικών. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, φωνεύεται ο γιος του γέρου του Μοριά, ο Πάνος Κολοκοτρώνης, σε ηλικία μόλις 26 ετών. Το 1864 δημοσιεύεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας, με το οποίο καταργείται η συνταγματική μοναρχία και καθιερώνεται τη βασιλευόμενη δημοκρατία. Το 1887, διαδήλωση αριστερών στο Λονδίνο κατά της Βρετανικής καταπίεσης, στην Ιρλανδία πνίγεται στο αίμα από την αστυνομία. 3 νεκροί και 400 τραυματίες, ο απολογισμός έμεινε στην ιστορία ως ματωμένη Κυριακή, η πρώτη από τις συνολικά 4 στη Βρετανική ιστορία. Το 1940 κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη
το αριστούργημα κινούμενο σχεδίων, το Walt Disney, το γνωστό Walt Disney, η φαντασία. Το 1964 αρχίζει η λειτουργία του τελεφερίκ της Πάρνηθας. Το 1998 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Bill Clinton, συμφωνεί να πληρώσει το ποσό των 850.000 δολαρίων στην Paula Jones για να μην προχωρήσει σε αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση. Και πάμε να δούμε τις γεννήσεις σαν σήμερα. Το 354 π.Χ. ο Αυγουστίνος, επίσκοπος Ήπωνος και Άγιος της Χριστιανικής Εκκλησίας, από τους σημαντικότερους θεολόγους του χριστιανισμού. Το 1850 ο Ρόμπερτ Λουίς Στίβενσον, σκοτσέζος συγγραφέας. Ενώ το 1957 γεννήθηκε η Άννα Βερούλη, πρωταθλήτρια Ευρώπης, το 1982 στον ακοντισμό. Και πάμε να δούμε τέλος τους σημαντικότερους θανάτους, ας πούμε, σαν σήμερα. Ποιοι άφησαν την τελευταία τους πνοή. Το 1868 ο Τζοακίνο Ρωσίνη, Ιταλός συνθέτης. Το 1974 ο Βιτόριο Ντεσίκα, Ιταλός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Και το 1979 ο Γιάννης Μαρίς, δημοσιογράφος και συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Είδαμε λοιπόν και τα σαν σήμερα, τις γεννήσεις και τους θανάτους. Έτσι ακριβώς. Και σε αυτό το σημείο εμείς να πάμε να διαβάσουμε τους κυριότερους τίτλους από τις αθηναϊκές και τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Και να ξεκινήσουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Μεταθέτουν τις απολύσεις 2.000 υπαλλήλων για Μάρτιο. Η κυβέρνηση ζητάει αναβολή στις αποφάσεις με σκοπό οι αποχωρήσεις του Δεκεμβρίου να προκύψουν από τις διαθεσιμότητες του περασμένου Ιουλίου. Οι δανειστές δεν προσμετρούν τις απολύσεις στην έξοδο των συμβασιούχων, το προσωπικό των αμυντικών βιομηχανιών και τους 500 κοπανατζίδες. Κοπανατζίδες στο δημόσιο φαίνεται ότι είχαμε αρκετούς, κυρία, εκεί. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Συσκότηση. Αυξάνονται κάθε χρόνο όσοι αδυνατούν να πληρώσουν ρεύμα. 350.000 ακίνητα χωρίς ρεύμα λόγω αδυναμίας πληρωμής των λογαριασμών. Στο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Στην εφημερίδα Τα Νέα, πόλεμος νεύρων προκαλούν και κολυσιεργούν. Νικήτας Κακλαμάνης, πώς νίκησα τον καρκίνο. Αντώνης Σαμαράς, απαράδεκτο το 59% της ανεργίας των νέων. Ανοίξτε επιτέλους τα πανεπιστήμια. Στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, κορόιδα με τα ακίνητα. Έχετε ανεργία 27%. ΕΚΕ. Συντάξεις αλακάρτ, επιβεβαιώνει ο Σπυρόπουλος. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, μάχη σώμα με σώμα. ΣΟΣ για περιουσίες σε Πειραιά, Περιστέρι, Εγάλιο, Αγία Βαρβάρα, Σάμα. Πάνω από 300.000 ιδιοκτήτες πρέπει να τσεκάρουν από απόψε τα κτηματολόγια. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Ημερησία. Επένδυση 230 εκατομμυρίων. Μιλτιάδης Βερβιτσιώτης και Ύψιλο Ήτα. Η Ελλάδα επανακάμπει και αλλάζει. Λιμάνι Κόμβος ο Πειραιάς μετά τη συμφωνία Κόσκο Ολπ. Διπλασιάζεται χωρητικότητα εμπορευματοκιβωτίων με τα νέα πρόβλητα. Δημιουργούνται 700 νέες άμεσες θέσεις εργασίας και άλλες 1.500 έμεσες. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Δημοκρατία. Νέα ρουκέτα στους απελπισμένους. Αναζητούνται όσοι δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ για να λάβουν το πρόστιμο με ταχυδρομείο. Χωρίς δόσεις μαζί με τα τέλη θα πληρώσει τελικά ο φόρος πολυτελείας για τα αυτοκίνητα. Στην εφημερίδα Η Καθημερινή, χάσμα μεταξύ Αθήνας και Τρόικας. Ευρωπαίους αξιωματούχους μας χωρίζουν δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ένα δισεκατομμύριο προσδιορίζει τη διαφορά η Αθήνα. Σαμαράς, η ελληνική κοινωνία έχει εξαντληθεί. Αντίδραση στην πρόκληση Ερντογάν. Νέες επενδύσεις 230 εκατομμύρια από Κόσκο. Αντιγόνη Βαλάκου, ηθοποιός και δασκάλα ηθοποιό. Όλοι τραβάνε το σκηνί. Ενώ στην εφημερίδα Έθνος εκβιάζουν οι Βρυξέλλες με σκιώδη παιχνίδια. Μαχαίρια Βίζερ μας χωρίζουν μίλια και δισεκατομμύρια. Μήνυμα Στουρνάρα δεν μας χωρίζουν μίλια αλλά μόνο μέτρα. Η εισαγγελική παρέμβαση, τυφλή απεργία και τραμπουκισμοί στο Πολυτεχνείο. Διαθεσιμότητα. Φεύγουν μέχρι τις γιορτές 5.000 υπάλληλοι Δήμων. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Εσπρέσο. Βλέπω εδώ τέσσερις καρδούλες. Ωραίο πρωτοσέλιδο. Love Story στα Συσίτια. Η ρομαντική ιστορία δύο πόρων που παίρνουν φαγητό από τον Δήμο της Καλαμάτας. Άλλαξαν βέρες και ετοιμάζονται για γάμο με κουμπάρα την αντιδήμαρχο. Ωραία πράγματα αυτά. Και να περάσουμε όμως και στην εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης.
Ο αντιλαϊκός κατήφορος δεν σταματά με κυβερνήσεις του ευρωμονοδρόμου, όπως διαβάζουμε εδώ στον εφημερίδα ο Ριζοσπάστης, για τα 40 χρόνια από την εξέγερση στο Πολυτεχνείο του 1973. Ενώ στην εφημερίδα είναι αυτεμπορική Κομισιόν, μεγάλη απόσταση για συμφωνία με την Ελλάδα, ταχύτερη εφαρμογή των κανόνων πτώχευσης, χωρίς συμφωνία για τους πληστηριασμούς. Η Morgan Stanley ψηφίζει ελληνικά. Στην εφημερίδα Η Αυγή, η διαπλοκή χτυπάει κίτρινο. Καθαρίστριες μετά την απόλυση, τα ΜΑΤ. Ευρωπαϊκές συγκρούσεις πράξη πρώτη, μεγάλες απώλειες για τον πολιτισμό, η μεγάλη ηθοποιός Αντιγόνη Βαλάκου, ο κορυφαίος αρχαιολόγος και φιλόλογος Τηλιανός Αλεξίου. Διαβάσαμε λοιπόν τους τίτλους από τις κυριότερες αθηναϊκές εφημερίδες και αυτά τα σημεία να πάμε να διαβάσουμε και τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Sport Day. Μπουλντόζες. Όλο το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο από το ραντεβού του Τίγρη με τον Υπουργό Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη, που φέρνει το όνειρο εκατομμυρίων ενωσιτών ακόμα πιο κοντά. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης ζήτησε από την κυβέρνηση να πατήσει γκάζι για να αρχίσει η κατασκευή του γηπέδου μέσα στον Φρεβάρι. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Live Sport. Η ευκαιρία. Πρώτο θέμα συζήτηση παικτών, προπονητικού team και διοικούντων των ΠΑΟ. Η προοπτική κατάκτηση του κυπέλου. Τα κίνητρα και η ευρωπαϊκή συμμετοχή. Στην εφημερίδα Goal News. Ξεπέρνα τον μύθο του. Στην 25η των παικτών που θα απασχολήσουν τον Ιανουάριο τις αγγλικές ομάδες ο Μίτρογλου. Ένα νησί για τον Μίτρο Γκολ. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Προσπάθεια αλλαγής του κλίματος στον ΠΑΟΚ από Στέφενς και Κατσουράνη. Ενώ στην εφημερίδα πρωταθλητή σε όλα, χορός. Έρχονται μεγαθύρια όλοι στον Καραϊσκάκη για τα αστέρια του θρύλου. Και νέα αποθέωση για πιστολέρο. Σκοράρει πιο συχνά και από τον Κριστιάνο. Και δύο Γερμανίδες φλερτάρουν τον Σάμαρη. Μόνο δύο είναι οι Γερμανίδες που θα το φλερτάρουν. Εν πάση περιπτώσει, να περάσουμε στην εφημερίδα Η Πράσινη. Έτσι καθαρίζει η ομάδα, βρίσκει τον δρόμο της στο γήπεδο και η ΠΑΕ κλείνει τα ανοιχτά μέτωπα για να εξασφαλίσει ένα μέλλον στα αστέρια. Η έξυπνη στρατηγική στους διακανονισμούς. Ο κομβικός ρόλος του Γενικού Διευθυντή της ΠΑΕ, Αγισίλαου του Μαζάτου. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Γάτα. Πέντε άσοι χορεύουν σάμπα. Δύο στη βασική πρόταση με απόδοση 1,55 και τρία στο σύστημα που πληρώνουν πάνω από δύο. Στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ. Να τρέξουμε. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να μην κολλάμε στη γραφειοκρατία. Ξεκάθαρες κουβέντες από τον Μελισσανίδη στη χθεσινή συνάντηση με τον ΙΠΕΚΑ. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια και είμαστε νόμιμοι σε όλα. Έχουμε ένα σχέδιο που θα γράψει ιστορία και θα εκτοξεύσει και την πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας. Ενώ στην εφημερίδα Φως, τον Μίτρογλου, τον θέλω για χρόνια ακόμα στον Ολυμπιακό. Το πάθος του Μανολά με έχει εντυπωσιάσει, θα γίνει ακόμα καλύτερος μόλις οριμάσει, διότι κάποια λαθάκια μπορεί να τα κόψει. Στην εφημερίδα Γαύρος και τελειώνουμε, η μεγάλη διαφορά Μίτσελ Βαλβέρδε τη βιώνουν πρώτοι οι Έλληνες παίκτες και γιατί είναι καταλυτικός ο ρόλος του Σαβιόλα στα αποδυτήρια. Με πρώτο τον Μίτρογλου. Κανείς δεν θέλει να φύγει από τον Παράδεισο, ούτε ο Μανολάς, ούτε κανένας, λέει ο Σάβας. Στέλνουν πελές στον θρύλο. Τρέλα Ρομπέρτο. Διαβάσαμε λοιπόν και τους τίτλους από τις σημερινές αθλητικές και φυσικά αθηναϊκές εφημερίδες και να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η Ζούγκλα. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Όλοι οι διάλογοι Άκης Μπόκου, το μεγάλο ντοκουμέντο στα χέρια της δικαιοσύνης μετά την έρευνα της Ζούγκλας. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, σεισμός στη Βόρεια Εύβοια. Δόνηση 4,9 Ρίχτερ ταρακούνησε Αττική και Στερεά Ελλάδα. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, το αγνώστο στρατιώτη έβαλε τέλος στη ζωή του δια απαγχωνισμού στο δάσος της Πετρούπολης. Και να περάσουμε να δούμε και το τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, συμβόλαιο απάτης, εταιρεία Φάντασμα αφήνει ακάλυπτους χιλιάδες ασφαλισμένους. Ανά πάσα στιγμή όμως μπορείτε και εσείς να επισκέπτεστε το zoogla.gr που είναι ενημερωμένο μέχρι τελευταία στιγμή για τα θέματα που αφορούν την ελληνική αλλά και φυσικά την διεθνή επικαιρότητα. Μια ομάδα εξαιρετικών συναδέλφων εργάζεται
όλες τις ώρες για να μπορέσει να ενημερώνει όλους εσάς που επιθυμείτε και μπαίνετε στο site. Κυριακή, να θυμίσουμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας στους τηλεθεατές. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο protianartisi@papakizoungla.gr. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και φυσικά στο Facebook, στο www.facebook.com/protianartisi και φυσικά στο Twitter με το όνομα protianartisi. Σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πολύ σύντομα. Και κύριοι, καλώς ήρθατε και πάλι. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την κυρία Κιτσανικίδη θα βρισκόμαστε κοντά σας για την επόμενη μια μισή ώρα περίπου. Σήμερα Κυριακή η μέρα είναι αρκετά καλή. Δεν βρέχει όπως έβρεχε χτες. Και βγήκε και ο ήλιος σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται, αν δεν κάνω λάθος, στους 17 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι είναι. Πώς το εξηγείς αυτό? Εχθές είχαμε 18 βαθμούς Κελσίου και έβρεχε, σήμερα δεν βρέχει, έχουμε 17. Δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ. Να πάρουμε τον κύριο Αρνιακό. Αρνιακό να μας τα πει, που είναι και αγαπημένος εκπομπής. Βέβαια θα έχουμε κάποια στιγμή και τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Πόσες μέρες είπαμε πριν τα Χριστούγεννα, το πούμε άλλη μια φορά. Ξέρεις, όσο πηγαίνει ο καιρός και κοντεύουμε προς τα Χριστούγεννα, θα το λέω ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά. 25, καλά. Σήμερα έχουμε 13. Του 2013 όμως, του Νοεμβρίου, όχι του 2014 που πριν το έκανα λάθος. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε γύρω στις 30-40 μέρες. 40 μέρες από τα Χριστούγεννα. Θα στολίσεις γρήγορα? Όχι. Στολίζουμε λίγο πιο αργά εμείς. Τα νύψια μου θέλουν από τέλος Νοεμβρίου το σπίτι σου να είναι στολισμένο. Ναι. Εντάξει, εδώ η Νικολέτα μας έστειλε και στο Facebook μια φωτογραφία με το πρώτο δέντρο που είδε. Ναι, είδα λοιπόν σε ένα πολυκατάστημα ένα. Το ωραίο είναι ότι μπαίνω μέσα στην είσοδο και έτσι όπως γυρνάω το κεφάλι μου βλέπω ένα πελώριο τεράστιο δέντρο, στολισμένο με διάφορα ξεσπάνω. Και λέω, Παναγία μου, το πρώτο δέντρο. Και κατευθείαν το έβγαλα φωτογραφία και στο πόστερα στο Facebook. Όντως είναι ωραία πράγματα αυτά. Φαντάζομαι ότι χαιρόμαστε εμείς που αρχίζουμε και μεγαλώνουμε λίγο σιγά σιγά και φαντάζομαι εννοώ τα παιδιά πόσο πολύ χαίρονται. Εν πάση περιπτώσει, να θυμίσουμε εμείς άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας για να μπορέσετε κι εσείς να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, να μας σχολιάζετε το οτιδήποτε εσείς θέλετε να μας πείτε. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500 και μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο protianartisi@papakizoungla.gr. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, στο www.facebook.com/protianartisi και φυσικά στο Twitter να μας κάνετε τα σχόλιά σας στο όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Σε αυτό το σημείο όμως, όπως κάθε μέρα, έχουμε και ένα βίντεο της ημέρας. Και αυτή τη φορά το βίντεο αφορά ένα μωρό, το οποίο ξέρεις ότι η αδυναμία μου πια είναι για τα μωρά. Τι κάνει όμως Κυριακή? Τρομάζει και μετά ταυτόχρονα γελάει. Αλλά νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά. Πρέπει να το δούμε και... Έτσι ακριβώς. Πάμε όμως να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε λίγο. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Ξέρεις, τα μωρά είναι η χαρά της ζωής, αλλά εκτός από αυτό μπορείς, δηλαδή, εκεί που είσαι χάλια ψυχολογικά, να εμφανιστεί ένα μπαμπυράκι και να σε κάνει μια τσαχπινιά και να σε λυγίσει. Ναι, λοιπόν, ωραία να σας ζήσουν, όσοι έχετε παιδάκια να σας ζήσουν, όσοι δεν έχουμε παιδάκια, μακάρι να κάνουμε στο άμεσο μέλλον. Πολύ ωραία πράγματα είναι αυτά και πάμε εμείς σιγά σιγά να αρχίσουμε με τα θέματα που αφορούν όλους εμάς.
και να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο βέβαια αφορά περισσότερο τη Βόρεια Εύβοια, αλλά και έχει βάλει ανησυχίες και όλους, όλο τον κόσμο, έτσι, για έναν πιθανό σεισμό. Καθώς η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 8 και 10 περίπου το βράδυ, το χθες το βράδυ, στην βορειοδυτική Εύβοια μεταξύ Εστιαίας και Εδιψού. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,9 ρίχτερ και ήταν επιφανειακός. Το επίκεντρο της δόνησης εστιάζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Εστιαίας και 118 χιλιόμετρα βόρεια, βορειοδυτικά της Αθήνας. Το βάθος του λοιπόν εντοπίζεται στα 15 χιλιόμετρα. Να πούμε ότι το zoukla.gr επικοινώνησε με τον κύριο Γεράσιμο Χουλιάρα, τον κύριο διερευνητή σεισμολογίας, ο οποίος τόνισε ότι ο σεισμός ήταν επιφανειακός και γι' αυτό το λόγο ήταν αισθητός και στην Αττική. Επιπλέον παρατήρησε ότι στις 4 Νοεμβρίου είχε σημειωθεί δόνηση μεγέθους 4 ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Ο κύριος Χουλιάρας, μιλώντας στο Ζούγκλα, τόνισε πως οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά τη σεισμική ακολουθία. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την κεντρική Ελλάδα, ενώ ιδιαίτερα στη Φθιώτιδα έγινε αισθητός από τον Μαρτίνο μέχρι τη Λαμία, την Στυλίδα και την Πελασγία. Οι συγκεκριμένες περιοχές βρίσκονται ουσιαστικά περιμετρικά της περιοχής που είναι το επίκεντρο. Στην Εδιψό επικράτησε πανικός και οι κάτοικοι βγήκαν από τα σπίτια τους, ενώ παρόμοια εικόνα υπάρχει και στην Εστιαία. Το zoukla.gr επικοινώνησε με τα κατατόπους αστυνομικά τμήματα και ενημερώθηκε ότι δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα. Και να αφήσουμε το σεισμό, είναι βέβαια ένα πολύ μεγάλο θέμα, αφού το βλέπω εγώ από τη μάνα μου. Κοριτσάκι μου, μάθε, θα γίνει σεισμός. Λες και υπάρχει ένας άνθρωπος, ας πούμε, που μπορεί να μου πει ναι, θα γίνει σεισμός. Εντάξει, ανησυχούμε, βέβαια, μην ξεχνάμε και το μεγάλο σεισμό που ζήσαμε σε πιο μικρή ηλικία πριν πολλά χρόνια. Αλλά υπήρχαν πολλές απώλειες, υπήρχαν πολλές απώλειες περιουσιών και μακάρι να μην. Είναι βέβαια στο χέρι του Θεού αυτό, μακάρι να μην έχουμε τέτοια συμβάντα ξανά. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, όπου προφυλακίστηκε τελικά ο Ιρανός, όπου μαχαίρωσε την γραμματέα στην Ευελπίδων. Ο 37χρονος λοιπόν Ιρανός υπήκος, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τη γραμματέα της 28ης τακτικής ανακρίτριας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Ο 37χρονος απολογήθηκε χωρίς την παρουσία δικηγόρου ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας για απόπειρας από ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Να πούμε ότι μετά την απολογία του στην ανακρίτρια και οι εισαγγελέας του έδειξαν τον δρόμο για τη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε απολογουμένως ότι ήθελε να κάνει κακό γιατί η ανακρίτρια και η γραμματέας στο παρελθόν τον είχαν αδικήσει. Φέρεται επίσης να είπε ότι δεν έβρισκε ανοιχτό το συγκεκριμένο ανακριτικό γραφείο, θα πήγαινε στο διπλανό. Ο Ιρανός υποστήριξε επίσης ότι το αυτοσχέδιο μαχαίρι που χρησιμοποίησε το είχε πάνω του όταν πέρασε από την κάτω είσοδο της Ευελπίδων. Συγκεκριμένα είπε, είχα προηγούμενα με τον νόμο και τους ανθρώπους και ήθελα να κάνω κακό στην ανακρίτρια ή στη γραμματέα της. Αν δεν έβρισκα εκείνες, θα έβρισκα κάποιον άλλον σε διπλανό γραφείο. Μου είχαν επιβάλει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και με είχαν αδικήσει, είπε. Ενώπιον των αστυνομικών, ο Ιρανός είχε πει ακόμη πως άκουγε και φωνές. Η επίθεση πάντως σε βάρος της δικαστικής υπαλλήλου, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού έφερε μαχαιριές στην ομοπλάτη και στο κεφάλι, ανέδειξε το μείζον θέμα της ασφάλειας των δικαστηρίων. Δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι αλλά και δικαστικοί υπάλληλοι προχώρησαν προχθές σε κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας την έλλειψη αποτελεσματικών μέτρων ασφάλειας, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα, όπως υποστήριξαν, τα δικαστήρια να γίνονται συχνά στόχος εγκληματικών συμπεριφορών. Είναι πολύ άσχημο, είναι πολύ άσχημο γιατί ξέρεις, προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν. Πολλές φορές δηλαδή το έχω σκεφτεί αυτό, ότι αν γινόμουν όταν είμαι μικρή και σκεφτόμουν τι ακριβώς θέλω να γίνω. Αλλά πάντα σκεφτόμουν και το τι θα ζούσα με το δικό μου το μυαλό. Και φαντάσου, ας πούμε, να προσπαθούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να έχουν. Να κινδυνεύει και η ζωή τους. Και να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά μια ασφαλιστική εταιρεία, Φάντασμα. Λοιπόν, έχει κάνει την εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, με αποτέλεσμα πολλοί ιδιώτες οι οποίοι την επιλέγουν να ασφαλίσουν το όχημά τους, να διαπιστώνουν συνήθως αργά βέβαια ότι τα συμβόλαια που κρατούν στα χέρια τους δεν έχουν καμία αξία. Ο λόγος για την General Commodities Trade LTD, αν το λέω σωστά, μια εταιρεία μεσητών ασφαλίσεων με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας και υποκαταστήματα στην Αθήνα, στην περιοχή του Ζωγράφου και την Λεωφόρο Παπάγου 25.
Η εν λόγω όμως εταιρεία Κυριακή, για την οποία φαίνεται ότι έχει σημειωθεί ότι θα γίνει αναρρύθμιτες καταγγελίες, είναι εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Έχει κανονικά ελληνικό αφημί και ανήκει στην εφορία στην Δούζο Γράφου. Δεν είναι όμως αναγνωρισμένη από την Τράπεζα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα τα συμβόλαια ασφάλισης που εκδίδει να είναι άκυρα. Να πούμε ότι με δεδομένο ότι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν υπάρχει στα αρχεία της. Στα αρχεία της, η δραστηριότητά της κρίνεται ως παράνομη, με αποτέλεσμα ασφαλισμένοι να ανακαλύπτουν σταδιακά πως έχουν πέσει θύματα και να απευθύνονται στις αρχές. Μετά, μάλιστα, από σχετικό ερώτημα που είχε υποβάλει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, η Τράπεζα της Ελλάδος απάντησε ότι εταιρεία φερόμενη ως ασφαλιστική με την επωνυμία General Commodities Trade LTD δεν δραστηριοποιείται ως ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία ή αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός με έδρα την Ελλάδα, ούτε λειτουργεί υποκαθεστώς εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε έδρα, με έδρα σε οποιαδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ. Πώς θα μπορούσα, λέει, να γνωρίζω, πώς πολλές είναι πάντως οι περιπτώσεις ιδιωτών οι οποίοι ενώ ασφαλίζουν τα οχήματά τους στην παραπάνω εταιρεία και καταβάλουν τα ανάλογα χρήματα, όταν εμπλακούν σε κάποιο ατύχημα μαθαίνουν εκ των υστέρων ότι η ασφαλιστική που επέλεξαν δεν μπορεί να τους καλύψει σε τίποτα. Κάπως έτσι την πάτησε και ο κύριος, τον οποίο δεν μπορούμε Σίγμα να πούμε. Σίγμα μη, δεν φαίνεται το όνομά του, έτσι ακριβώς. Ο οποίος είχε ασφαλίσει στην General Commodities Trade LTD 6 οχήματα, όταν πριν από μερικές ημέρες συνέβη ένα ατύχημα, το οποίο μάλιστα είχε τραγική κατάληξη, καθώς έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος. Ο εν λόγω κύριος πήγε στην τροχέα προκειμένου να παραλάβει το φορτηγό του, το οποίο φυλάσσονταν στο πάρκινγκ της υπηρεσίας. Τότε άκουσε εκφόμβητος τους άνδρες αστυνομίας να του λένε ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν είναι αναγνωρισμένη και ως εκ τούτου το συμβόλαιο ασφάλισης δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Πώς θα μπορούσα να το γνωρίζω ότι η εταιρεία που είναι αγνωρισμένη και δεν μπορεί να με καλύψει σε περίπτωση ατυχήματος? Εγώ πλήρωνα τα ασφαλιστρά μου κανονικά. Πώς γίνεται το κράτος να επιτρέπει σε μια παράνομη εταιρεία να συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της? Αναρωτιέμαι μιλώντας στο zoogla.gr. Φαίνεται πως ο άνθρωπος είχε 6 αυτοκίνητα τα οποία τα είχε δηλώσει, τα είχε ασφαλίσει μάλλον στη συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλά την πάτησε. Μακάρι το κράτος να μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει και να μπορέσει να βρει λοιπόν μία λύση. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που επίσης θα απασχολήσει πολλά νοικοκυριά, πολλούς ιδιοκτήτες σπιτιών, καθώς επιχείρηση μπουλντόζα. Εντός εισαγωγικών λοιπόν. Ως το τέλος της χρονιάς θα έχει ολοκληρώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που θα ορίζει τα κριτήρια βάση των οποίων θα καταδαφίζονται τα αυθαίρετα κτίσματα που δεν θα μπορούν να ενταχθούν στο νόμο 4178 καθεστώς 2003 του ΙΠΚ. Ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η Υπουργική Απόφαση θα προβλέπει κατά κάποιο τρόπο τη δημιουργία ενός point system αυθαιρέτων. Όσα κτίσματα δηλαδή βρίσκονται στο Αιγιαλό, στην παραλία, σε αρχαιολογικούς ή δασικούς χώρους, θα συγκεντρώνουν περισσότερους πόντους κατεδάφισης και θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κατεδαφιστέων παράνομων κτισμάτων. Να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο το ΙΠΕΚΑ για πολλωστή φορά τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να αναμορφώσει το καθεστώς κατεδάφισης αυθαιρέτων με στόχο τον περιορισμό των λογής παρεμβάσεων των δημόσιων υπαλλήλων. Περισσότερα από 3.000 πρωτόκολλα κατεδάφισης. Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτή τη φορά θα εφαρμοστεί ο νόμος, καθώς ήδη υπάρχουν περισσότερα από 3.000 τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων. Από αυτά, απειροελάχιστα έχουν εκτελεστεί, ενώ νοπή παραμένει και η παρέμβαση του Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη το περασμένο καλοκαίρι, όταν επιχειρήθηκε και η κατεδάφιση αυθαιρέτων στην Κρήτη. Την ίδια όμως στιγμή, από τις αρχές του 2014, το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα διαθέτει αεροφωτογραφίες για όλη την Ελλάδα, μέσω των οποίων θα αποδεικνύονται και οι αυθαίρετες κατασκευές που δημιουργούν μετά τις 28 Ιουλίου του 2011. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν είναι ξεκάθαρες οι οριογραμμές του Αιγιαλού και της παραλίας, όπως και οι δασικές ζώνες, η κατεδάφιση αυθαιρέτων σε αυτές τις γκρίζες ζώνες εντός εισαγωγικών θα εξαρτάται από τον πατριωτισμό των κατατόπους αποκεντρωμένων διοικήσεων.
Πάντως, ήδη έχουν εγκριθεί μέσω του Πράσινου Ταμείου έργα προϋπολογισμού ύψους 400.000 ευρώ που αφορούν στην κατεδάφιση αφαιρέτων στις περιοχές Φτέλια, Αγίος Στέφανος, Πουλή, Λία, Όρνος της Μικόνου, καθώς και σε Αστυπάλαια, Νάξο, Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία και Ετελοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλία. Να πούμε όμως σε αυτό το σημείο ποια ακτίσματα παραμένουν στο απειρόβλητο. Αυθαίρετα λοιπόν σπίτια που δεν βρίσκονται στο Αιγιαλό, στην παραλία, σε δασική ή αρχαιολογική ζώνη και έχουν κατασκευαστεί πριν από τις 28 Ιουλίου του 2011 δεν απειλούνται σε κατεδάφιση. Επίσης με 500 ευρώ οι ιδιοκτήτες μπορούν να τακτοποιήσουν αυθαιρεσίες σε κτίσματα που έχουν ενεργηθεί πριν από το 1975, ενώ πληρώνοντας το 15% του ενιαίου προστίμου και παράβολο μπορούν να ξεπλύνουν αυθαιρεσίες σε κτίρια και που κατασκευάστηκαν πριν από, την 1η Ιανουαρίου του 1983. Για αυθαιρεσίες λοιπόν και κατασκευές και αλλαγή χρήσης που πραγματοποιήθηκε από την 1η του Ιανουαρίου του 1983 έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2003 καταβάλλεται το 80% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Να πούμε τέλος ότι για αυθαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 31 Δεκάτου του 2003 και πριν από τις 28 Ιουλίου 2011 καταβάλλονται πρόστιμο αλλά και παράβολο. Σημειώνεται ότι κατά του νέου νόμου έχουν κατατεθεί πρόσφυγες στο Συμβούλιο της Επικρατείας από πολίτες και κινήματα σε όλη τη χώρα με το σκεπτικό ότι η διαδικασία της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων αντιβαίνει στην συνταγματική αρχή της ισότητας απέναντι στον νόμο. Και τελειώσαμε λοιπόν και με τα αυθαίρετα. Ένα θέμα που από ό,τι φαίνεται θα απασχολήσει πάρα πολλούς, αλλά δεν ξέρω, οι πολιτικοί μηχανικοί δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να φτιάξουν, ας πούμε, ένα αυθαίρετο. Εν πάση περιπτώσει, όσοι έχετε σπίτια και είναι αυθαίρετα κοντά στη θάλασσα, κοντά σε δάση, κοντά δεν ξέρω και εγώ πού, ξεχάστε τα. Ή βρείτε τρόπο να τα φτιάξετε, γιατί τα αυθαίρετα είναι αυθαίρετα και θα έπρεπε καιρό να φτιαχτούν. Εν πάση περιπτώσει, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο συγκλονίζει για άλλη μια φορά τους ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας αλλά και τον απλό λαό στο άκουσμα της συγκεκριμένης είδησης, καθώς συναγερμό στην ελληνική αστυνομία για την υπόθεση που θυμίζει την μικρή Μαρία, που, την οποία να θυμίσουμε πως εντοπίστηκε σε οικογένεια Ρωμά στα Φάρσαλα. Μια υπόθεση λοιπόν που παρουσιάζει ομοιότητες με αυτή της μικρής Μαρίας από τα Φάρσαλα ερευνάει η αστυνομία στην Θεσσαλονίκη έπειτα από εντολή της τοπικής εισαγγελίας. Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση αφορά ένα ζευγάρι Ρωμά από τον καταβλισμό των υψωμάτων διαβατών της Θεσσαλονίκης, το οποίο υπέβαλε δήλωση γέννησης παιδιού μόλις λίγους μήνες μετά την προηγούμενη γέννα που είχε δηλώσει. Οι αρχές εντόπισαν το ανδρόγυνο και μετά από έρευνα DNA που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν οι βιολογικοί γονείς του 4χρονου σήμερα κοριτσιού. Το παιδί φιλοξενείται ήδη σε ίδρυμα, ενώ από την εισαγγελία πλημελιωδικών ασκήθηκε ποινική δίωξη ενώπιον του ζευγαριού για αρπαγή ανηλίκου σε κακουργηματικό βαθμό. Η έρευνα έγινε κατόπιν σχετικής εντολής που είχε δώσει η εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη, προς όλους τους εισαγγελείς πρωτοδικών ανά την χώρα με αφορμή την υπόθεση της ανήλικης Μαρίας. Μακάρι να βρεθούν και οι γονείς της μικρής Μαρίας, γιατί πραγματικά μπορεί να. Δηλαδή, να μην σκεφτόμαστε ότι επειδή η μητέρα της Μαρίας την έδωσε. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν έδωσαν τα παιδιά τους και έχουν εξαφανιστεί. Και μακάρι αυτά τα παιδιά να βρεθούν και να βρεθούν όλα τα παιδιά που έχουν χαθεί, γιατί είναι αμαρτία και κρίμα από το Θεό να ταλαιπωρούνται τόσο πολύ και εκείνα και οι γονείς φυσικά. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σε ένα δυσάρεστο. Δυσάρεστο δυστυχώς θέμα, γιατί ένας Έλληνας νεκρός βρέθηκε κρεμασμένος από το σκηνί που ο ίδιος έδεσε σε ένα κλαδί δέντρου για να απαλλαγεί από την αδιέξοδό του. Το οικονομικό με το συναισθηματικό βαδίζουν αντάμα. Όταν ο άνθρωπος χάνει τον κοινωνικό του ρόλο, την αξιοπρέπεια και την ηρεμία του, τα στοιχεία τα οποία αποτελούν ταυτότητα ύπαρξης καταφεύγει καμιά φορά σε οδυνηρές λύσεις. Σκοτώνει, αυτοκτονεί και αυτή η κατάσταση έχει μετατραπεί σε καθημερινότητα για τον Έλληνα των θυσιών και της υπέρβασης που απαιτεί το πρωτόκολλο της Τρόικας. Να πούμε πως μία μονάδα στο μεγάλο νούμερο των συμπατριών μας που αποφάσισαν να τερματίσουν τη ζωή τους, αδυνατώντας να αντιμετωπίσουν τη στεγνή πραγματικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας ήταν 61 ετών, έμενε στο Περιστέρι και εντοπίστηκε απαγχωνισμένο στο βουνό της Πετρούπολης. Τα αίτια που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία διερευνώνται από τους άνδρες του αστυνομικού τμήματος της Πετρούπολης, οι οποίοι διενεργούν και προανάκριση. Σημειώνεται ότι το θύμα εντοπίστηκε από τον γιο του,
ο οποίος τον αναζητούσε τις τελευταίες ημέρες. Επάνω του όμως δεν βρέθηκε ούτε ταυτότητα, αλλά ούτε και κάποιο σημείωμα να εξηγεί την πράξη του. Η αστυνομία μέχρι στιγμής δεν δημοσιεύει τίποτα περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Να γυρίσουμε σε ένα άλλο θέμα. Να γυρίσουμε σε ένα άλλο θέμα και να δούμε πότε θα σταματήσουν πια. Τα αυθαίρετα. Όχι. Βασικά όλα μαζί πότε θα σταματήσουν. Πότε θα πούμε ότι είμαστε μια εβδομάδα ήσυχα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το πούμε κάποια στιγμή. Και να συνεχίσουμε, Κυριακή, με το ότι άγγιξαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από τις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα. Πάλι στα αυθαίρετα. Ναι. Δεν τη γλιτώνουμε, δεν τα γλιτώνουμε. Για πες μας. Γιατί άγγιξαν, όπως είπες και εσύ, τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για το νόμο 40/14/11 για τις αυθαίρετες κατασκευές και τους υπαίθριους. Για το νόμο 41/78/13 αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης, περιβαλλοντικό ισόγειο και άλλες διατάξεις. Τα προϋπολογιστέντα έσοδα ήταν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και τα εισπραχθέντα έφτασαν το 1,9 δισεκατομμύριο από τον Οκτώβριο του 2011 έως και το Σεπτέμβριο του 2013. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην Βουλή μετά από ερώτηση των βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων Γιάννη Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδη, με την οποία μεταξύ άλλων ζητούσαν να ενημερωθούν πόσα είναι τα έσοδα από τα αυθαίρετα που νομιμοποιούνται. Δεν θα έπρεπε, πραγματικά. Δεν έχω σπίτι εγώ. Έχω γονείς μου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα έπρεπε αυτό το θέμα το κράτος να το έχει φτιάξει από προπολού. Θα έπρεπε, αυτό είναι δικιά του. Πολλά θα έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως έλεγε και κάποιος γνωστός γνωριμός μας, πούμε ότι πολλά θα έπρεπε να κάνει, αλλά κοίταγε μόνο αυτό που θα σου φέρει. Έτσι ακριβώς θα πούμε κι εμείς. Παγώνουν όμως και οι οικοδομικές άδειες, γιατί πάλι συνεχίζουμε στα κτίσματα. Τέλος πάντων, στην Ακαδημία λοιπόν Πλάτανος μπλοκάρει προσωρινά την έκδοση οικοδομικών αδειών στην ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημία Πλάτανος στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε ο πρόεδρος του ΕΕ τμήματος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Αγγελική Θεοφιλοπούλου, απαγορεύει την έκδοση οικοδομικών αδειών στο τμήμα έκτασης 22 τετραγωνικών μέτρων της ευρύτερης περιοχής, γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος, που έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από το αρμόδιο τμήμα Αναστολών. Σε αυτό το σημείο όμως, Κυριακή, θα πάμε να το αναλύσουμε, θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό. Να περάσουμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την. Στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Μαριάννα Μαρμαρά και επαστρέφω. Ψεύτας μια φυλακή.
ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι επιστρέψαμε. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την κυρία Κιτσανικίδη θα βρισκόμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11 να σχολιάσουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-55-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook, στο www.facebook.com/πρωτεανάρτηση, στο μέσο email. Στο πρώτη ανάρτηση@papakizoungla.gr και φυσικά μπορείτε να μας βρίσκετε και στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Στο Twitter, συγγνώμη, με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Σε αυτό το σημείο όμως εμείς να πάμε να ρίξουμε άλλη μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι αυτή την ώρα το Ζούγκλα και να ξεκινήσουμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλα. Στο σκοτάδι, 350.000 νοικοκυριά σαρώνει η ενεργειακή φωτιά στην Ελλάδα της κρίσης. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλα. Όλοι οι διάλογοι Άκης Μπόκου, το μεγάλο ντοκουμέντο στα χέρια της δικαιοσύνης μετά την έρευνα της Ζούγκλας. Και στο τρίτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας,
Σεισμός στην Βόρεια Έβυρα. Έβυα, συγγνώμη. Δόνηση 4,9 Ρίχτερ, ταρακούνησε την Αττική και στερεά Ελλάδα. Εμείς όμως να περάσουμε λίγο στο θέμα του Άκη Τσοχατζόπουλου, του πρώην Υπουργού, και του Άκη Μπόκου. Να πούμε πως για άλλη μια φορά οι αποκαλύψεις που έκανε το ζούγκλα.gr, στα χέρια λοιπόν της δικαιοσύνης, να πούμε ότι βρίσκεται ο φάκελος, ο ογκώδης φάκελος με τις αποκαλυπτικές συνομιλίες που αφορούν τα έργα και τις ημέρες του πρώην Υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου και του στενού του συνεργάτη Γιάννη Μπόκου, που αποκαλύφθηκαν από τις εκπομπές του Μάκη Τριανταφυλόπουλου «Ζούγκλα» και «Κίτρινος τύπος». Τα νέα στοιχεία θα αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής δικογραφίας για την πολύκροτη υπόθεση του Άκη και το, τα χρήματα μάλλον που δόθηκαν σε μίζες για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Κατάθεση όμως έχει ήδη δώσει και ο δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλόπουλος, καθώς οι ανακριτές συλλέγουν όλες τις μαρτυρίες και τα στοιχεία ώστε να θεμελιώσουν νέες κατηγορίες. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται κατά τις ίδιες συζητήσεις μεταξύ Άκη Τσοχατζόπουλου και Σμπόκου. Το παζλ της υπόθεσης συμπληρώνεται με τις αναφορές των δύο ανδρών για ισχυρά πρόσωπα του πολιτικού, επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού κόσμου. Συζητήσαμε λοιπόν και τι συνέβη, τι συμβαίνει τώρα με τον πρώην Υπουργό και τον συνεργάτη του, τον στενό του συνεργάτη Άκη Μπόκου. Στις προηγούμενες ημέρες ακούσαμε και από την εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου αλλά και από την δική μας εκπομπή τα αποσπάσματα από τις συνομιλίες που είχαν μέσω τηλεφώνου. Τα νεύρα που έλεγαν ο ένας τον άλλον, ξέρεις πώς μιλάγανε. Θυμάσαι που λέγαμε γιατί φωνάζει, γιατί φωνάζει. Πάση περιπτώσει. Να πάμε όμως σε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς Έλληνες, καθώς στο σκοτάδι είναι 350.000 νοικοκυριά. Τέσσερις διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, καθώς χιλιάδες νοικοκυριά αδυνατούν να πληρώσουν τους φουσκωμένους από τα χαράτσια και τα τέλη των δήμων λογαριασμούς της ΔΕΗ. Περισσότεροι από 350.000 ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων δεν μπορούν να καταβάλουν έγκαιρα το χρηματικό ποσό που αναγράφεται στους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα να μένουν για ημέρες στο σκοτάδι, αφού τα συνεργεία κατεβάζουν τους διακόπτες. Από τη στιγμή μάλιστα που το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερο, αρκετές οικογένειες καταφεύγουν στη λύση ανάγκης της παράνομης επανασύνδεσης με το δίκτυο προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Ο φόβος των ποινικών διώξεων που συνεπάγεται μια τέτοια ενέργεια περνά σε δεύτερη μοίρα. Ποσοστό της τάξης του 10% να πούμε, δηλαδή περίπου 35.000 νοικοκυριά, ζητάνε τη βοήθεια των ακτιβιστών και κοινωνικών οργανώσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα συνεργεία που έρχονται να διακόψουν την παροχή της ηλεκτροδότησης. Ηλεκτρικού ρεύματος. Και μετά λένε, ας πούμε, γιατί ο γείτονας κλέβει από την κολόνα της ΔΕΗ, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Όντως, κύριε Γιώργο. Όμως δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν το ρεύμα. Όντως, ξέρετε όμως, πιστεύω, η δική μου άποψη και να μου επιτραπεί που θα την πω, πιστεύω όμως υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώσουν το ρεύμα. Μπορεί να μην είναι τόσο στενά οικονομικά, αλλά δεν θέλουν να πληρώσουν το ρεύμα. Αλλά το κάνουν έτσι. Ναι, από κόντρα, από αντίδραση, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα και είναι άδικο να έχεις, ας πούμε, παιδιά και να ξέρεις ότι το παιδί σου δεν μπορεί να κάνει ούτε μπάνιο, να ξέρεις ότι το παιδί σου δεν μπορεί να ζεσταθεί, να ξέρεις ότι το παιδί σου δεν μπορεί να διαβάσει. Και γυρνάμε στις ημέρες που μου έλεγε η μαμά μου ότι διαβάζανε κάποια στιγμή με καντήλια. Έτσι θα διαβάζουν και τα δικά μας τα παιδιά από εδώ και πέρα. Πάση περιπτώσει, να ξαναπάμε στο θέμα το οποίο αφήσαμε στη μέση πριν από πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, καθώς παγώνουν οι οικοδομικές άδειες στην Ακαδημία Πλάτωνος. Μπλοκάρει λοιπόν προσωρινά την έκδοση οικοδομικών αδειών στην ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε ο πρόεδρος του ΕΕ τμήματος του Ανώτατου Κυρωτικού Δικαστηρίου, Αγγελική Θεοφιλοπούλου, απαγορεύει την έκδοση οικοδομικών αδειών σε τμήμα έκτασης 22.000 τετραγωνικών μέτρων της ευρύτερης περιοχής, γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος, ως τούτου εκδώσει σχετική απόφαση από το αρμόδιο τμήμα Αναστολών. Να πούμε στη συγκεκριμένη περιοχή ότι έχει προβλεφθεί με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αθηναίων η ανέγερση πολυκέντρου με εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και άλλα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ναι, Κυριακή, να πάμε στο θέμα του ότι να ξεκινήσουν ζητούν τα μαθήματα στις 19 Νοεμβρίου, αποφάσισε η σύγκλητος του ΕΚΠΑ. Την έναρξη λοιπόν των μαθημάτων για την 3η 19 Νοεμβρίου αποφάσισε χτες η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών και επίθυνε έγκληση στο διοικητικό προσωπικό να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση διδασκόντων και διδασκομένων στις αίθουσες διδασκαλίας. Συγκεκριμένα η απόφαση της σύγκλητου, όπως δημοσιεύτηκε χθες,
Η σύγκλιτος του Εθνικού και Καπαδοσιακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην σημερινή, χθεσινή δηλαδή, έκτακτη συνεδρία της 12ης Νοεμβρίου 2013, εκτιμώντας την εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στους κόλπους του Πανεπιστημίου εξαιτίας του αυθαίρετου μέτρου της διαθεσιμότητας και της συνεχιζόμενης αδιαλαξίας του Υπουργείου Παιδείας και αναλογιζόμενη παράλληλα την αγωνία χιλιάδων οικογενειών και των φοιτητών τους, οι οποίοι μένουν αποκλεισμένοι από τα μαθήματά τους, καθώς και την αποστολή του Πανεπιστημίου ως ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, αποφάσισε την έναρξη των μαθημάτων από 3η 19 Νοεμβρίου 2013. Προς τούτο καλύπτω διοικητικό προσωπικό κατά τη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 18-11 2013, δηλαδή εχθές, προχθές, να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη, όχι προσωπές, 18 Νοεμβρίου την άλλη Δευτέρα, την απρόσκοπτη πρόσβαση διδασκόντων και διδασκομένων στις αίθουσες διδασκαλίες από τη Γραμματεία Συγκλήτου. Παραμένουμε όμως στα πανεπιστήμια, αλλά περνάμε σε αλλάζουμε πόλη και να πάμε στην Πάτρα, όπου την συνέχιση της απεργίας τους αποφάσισαν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Πατρών. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, η απεργία θα συνεχίσει μέχρι και την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, ενώ οι υπάλληλοι θα προχωρήσουν και σε κατάληψη των γραφείων της Πριτανίας. Στο μεταξύ, παρά τις απεργιακές κινητοποίησεις, τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά στο Πανεπιστήμιο, ενώ τα προβλήματα επικεντρώνονται στη διοικητική και οικονομική λειτουργία του Ιδρύματος. Να περάσουμε όμως και σε ένα άλλο θέμα, όπου τις βασικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων ανέπτυξε στους ομολόγους του ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αντώνης Σαμαράς στην διάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, που διοργανώθηκε την Τρίτη Κυριακή στο πύργο του Άιφελ, στο Παρίσι. Στο Παρίσι λοιπόν. Ο κύριος Σαμαράς αναγνώρισε την εξάντληση της ελληνικής κοινωνίας από την παρατεταμένη οικονομική ύφεση, που έχει φτάσει την ανεργία των νέων στα επίπεδα του 59%, ενώ η γενική ανεργία βρίσκεται στο 27%. Να πούμε ότι στη συνέχεια ανέπτυξε τους γενικούς άξονες των νέων πολιτικών που υλοποιεί η κυβέρνηση με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και την εργασία. Δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι πανέτοιμη για την ολοκληρωμένη εφαρμογή των δύο βασικών προγραμμάτων για τους νέους που απαιτεί η Ευρώπη και που τιτλοφορούνται Πρωτοβουλία για τους νέους και Εγγυήσεις για την Νεολαία. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, θα επιτευχθεί πλήρης εφαρμογή των δύο προγραμμάτων από τον Ιανουάριο του 2014. Όσον αφορά τώρα στον νομοθετικό τομέα, ο κύριος Σαμαράς αναφέρθηκε στο θεσμό της μαθητείας, μέσω του οποίου συνδέεται και η υποχρεωτική εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Πρόκειται για ένα διαδικό σύστημα με το οποίο ενισχύονται οι δεσμοί ανάμεσα στην εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία, τόνισε. Και από τα πανεπιστήμια και από τον Πρωθυπουργό που ήταν στο Παρίσι, να περάσουμε στην ΕΡΤ, όπου στο κτίριο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή αναμένεται να μετέβουν σήμερα το απόγευμα ή το αργότερο αύριο το πρωί επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών και Τεχνική της Δημόσιας Τηλεόρασης για να καταγράψουν και να παραλάβουν όλο τον εξοπλισμό. Τα παραπάνω ανέφερε ο Υφυπουργός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Παντελής Καψής, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, επισημένοντας παράλληλα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να αρχίσουν να μεταφέρονται πλέον δραστηριότητες της Δημόσιας Τηλεόρασης στην Αγία Παρασκευή. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την ΝΕΡΙΤ, ο κύριος Καψής σημείωσε ότι ο τελικός σχεδιασμός θα γίνει με το Εποπτικό και το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία έχουν απόλυτη ανεξαρτησία επιλογών. Εξ όσων γνωρίζω, η προοπτική είναι για δύο κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, εκ των οποίων το ένα θα έχει ισχυρή περιφερειακή διάσταση και ένα δορυφορικό, το οποίο θα απευθύνεται αποκλειστικά στους απόδημους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχετικά με την κατηγορία που δέχεται η κυβέρνηση ότι ρίχνοντας μαύρο στην ΕΡΤ χρέωσε παραπάνω τους φορολογουμένους πολίτες από ότι αν γινόταν όλη αυτή τη διαδικασία του μαζέματος με την κρατική ραδιοτηλεόραση εν λειτουργία, ο κύριος Καψής εξήγησε. Το κόστος που θα βάρινε το αποθεματικό του προϋπολογισμού υπολογίζω ότι είναι γύρω στα 50 με 60 εκατομμύρια, ποσό το οποίο αφορά τις αποζημιώσεις. Αυτό είναι το ταβάνι. Μπορεί να είναι χαμηλότερο, δεν υπάρχει ακριβής απολογισμός. Θα φανεί στο τέλος γιατί δεν γνωρίζουμε πόσοι θα προσβληθούν στη νέα τηλεόραση, αλλά αυτό είναι που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό, όπως δήλωσε ο κύριος Καψής. Όπως όμως και εκεί συνέχισε και τόνισε, αν υπολογιστεί το όφελος που θα υπάρξει από την αναδιοργάνωση της ΕΡΤ,
Η επιβάρηση των 50 και των 60 εκατομμυρίων θα αποσβεστεί για τους πολίτες μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια και με το παραπάνω. Σε ό,τι αφορά τις επικρίσεις για την επέμβαση των ΜΑΤ στο Ραδιομέγαρο, χαρακτηρίζει απαράδεκτη κατάσταση την κατάληψη του κτηρίου από μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων και τεχνικών που εμπόδιζαν τους 1.800 εργαζομένους από την πρώην ΝΕΤ που έχουν κάνει αίτηση να προσληφθούν. Συγγνώμη. Κατά συνέπεια, λοιπόν, παρότι δεν μου αρέσει καθόλου η εικόνα σε κανέναν, δεν μπορεί να αρέσει η εικόνα των ΜΑΤ, αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Τι να κάνουμε, θα πρέπει να μάθουμε ότι η νομιμότητα πρέπει να τηρείται σε όλη τη χώρα και αυτό ισχύει για όλους. Κατέληξε. Φαίνεται πως αυτά ήταν τα λόγια του κυρίου Καψή. Αυτό πιστεύει για τα συμβάντα και για αυτά που συνέβησαν στην ΕΡΤ. Πάση περιπτώσει, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε. Παίρνω μία ανάσα τόσο βαριά που είμαι έξω από το χορό. Φαντάσου αυτή που είναι μέσα στο χορό. Πάση περιπτώσει. Ψηφίστηκε. Το έχω πει το εμπεσπιπτό πολλές φορές σήμερα. Ναι. Λοιπόν. Ψηφίστηκε λοιπόν Κυριακή το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα. Δεκτό λοιπόν κατά πλειοψηφία επί των άρθρων και των τροπολογιών έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορά σε ρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα. Η ηγεσία του Υπουργείου προχώρησε σε πολλές βελτιωτικές αλλαγές του νομοσχεδίου ενώ έκανε δεκτές και βουλευτικές τροπολογίες. Ανάμεσα τους και η τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που προβλέπει την εξαίρεση από την κινητικότητα αθλητών που έχουν παγκόσμιες ή ευρωπαϊκές διακρίσεις και η οποία έγινε δεκτή σχεδόν ομόφωνα καθώς η Χρυσή Αυγή την καταψήφισε. Ομόφωνα έγινε δεκτή η τροπολογία των Υπουργών Ανάπτυξης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορά στις αποζημιώσεις των απολυμένων από τις θυγατρικές του ΕΟΜΕΧ, απαντώντας στο αίτημα βουλευτών να αυξηθεί το προβλεπόμενο κονδύλι των 754.000 ευρώ, έτσι ώστε όπως υποστήριξαν να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μείνει έστω και ένας πρώην εργαζόμενος χωρίς αποζημίωση, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Κορδάς τόνισε ότι έγινε τιτάνια προσπάθεια με το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε οι άνθρωποι που είναι εκτός εργασίας εδώ και 2 χρόνια και είναι άνεργοι χωρίς να μπορούν να πάρουν ούτε το επίδομα και να μπορέσουν να πάρουν τις 15.000 ευρώ. Φαίνεται πως Κυριακή χθες υπήρχε και μία πρόσκληση του ΑΕΔ για νέες προσλήψεις ανέργων. Καλό είναι αυτό. Πολύ καλό. Καθώς δημοσιεύτηκε χθες από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ, δηλαδή, η δεύτερη από τις 4 δημόσιες προσκλήσεις που αφορά στην διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την απασχόληση ακόμα 27.948 ατόμων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα. Οι προσλήψεις θα γίνουν σε δημόσιους φορείς της χώρας για το χρονικό διάστημα των 5 μηνών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης του οργανισμού, η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εγγεγραμμένων ανέργων στα Μητρώα Ανέργων του οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης έχει ήδη ξεκινήσει από σήμερα δηλαδή στις 13 Δεκάτου 2013 και λίγη στις 20 Δεκάτου του 2013 και ώρα 12 η ώρα το μεσημέρι. Και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα ή υπηρεσίες, προγράμματα κοινοφιλούς χαρακτήρα. Να πούμε πως δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχή στην διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινοφιλούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγραμμένοι άνεργοι στα μετρώα του ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες. Πρώτον, εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΑΕΔ. Δεύτερον, εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα του ΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς. Εγγεγραμμένοι νέοι 18 έως 29 ετών στα Μητρώα Ανέργων του ΑΕΔ. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΑΕΔ. Άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΑΕΔ. Υποχρέωση όμως προσκόμισης στα σχετικά δικαιολογητικών στα κέντρα πρόθεσης και απασχόλησης του ΚΠΑ2 του ΑΕΔ μέχρι και την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν. Οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία
απαιτείται τίτλο σπουδών χαμηλότερη εκπαιδευτική βαθμίδα. Και φυσικά οι άνεργοι όλων των ανωτέρων κατηγοριών, οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα. Να πούμε όμως πως δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη δημόσια πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ειδικότητα γενικών καθηκόντων, εφόσον δεν έχει υπάρξει καταβολή. Στην ίδια όμως ανακοίνωση του ΟΕΔ επισημάνεται ότι η πρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται στον αποκλεισμό από την διαδικασία επιλογής και την διαδικασία μοριοδότησης. Και να πάμε και να πούμε ότι οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον πίνακα κατάταξης ανέργων με βάση τα 5 αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής. Πρώτον, χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, ωφελουμένο με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. Δεύτερον, χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ή της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 36 μήνες. Τρίτον, ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό. Τέταρτον, ηλικία. Πέμπτον, αριθμός ανήλικων τέκνων. Το σύστημα της επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων στα οποία προαναφερθήκαμε. Με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΑΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους. Και σε αυτό το σημείο εμείς να πάμε, πριν συνεχίσουμε να σχολιάσουμε, Κυριακή, τα θέματα που αφορούν την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα για άλλη μια φορά. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την αγαπημένη συνάδελφο Κυριακή Τσανικίδη θα βρισκόμαστε μαζί σας για... Ευχαριστώ πολύ. Θα βρισκόμαστε μαζί σας για ένα μισάωρο ακόμα. Και να θυμίσουμε μια άλλη φορά, Κυριακή, τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-5500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτεανάρτηση@papakizoungla.gr. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook στο www.facebook.com/πρωτεανάρτηση και φυσικά να μας βρίσκετε στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Νιώθω ότι το λέω κάθε φορά που λέω τους τρόπους επικοινωνίας, επειδή μου αρέσει τόσο πολύ, νιώθω ότι λέω πείμα. Είμαι τόσο χαρούμενη σαν να ήμουν στο σχολείο και να λέγα πείμα. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε άλλη μια φορά, να συνεχίσουμε μάλλον να μιλάμε για θέματα που αφορούν την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Παραμένουμε λοιπόν ακόμα στην ελληνική επικαιρότητα. Καθώς επανελλαδική στάση εργασία σε όλο το δημόσιο τομέα την 5η στις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη μία στα προπύλαια, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Δηλαδή, ΑΔΔΗ θα υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρία την 5η στα προπύλαια στη μία η ώρα. Mm-hmm. Ειδικότερα όμως, Κυριακή. Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις ενάντια στο μέτρο της διαθεσιμότητας κινητικότητας που επιτείνει τη διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών και οδηγεί στην απόλυση και την ανεργία χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και να καταγγείλει την ενεργοποίηση της τροπολογίας των Υπουργών Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την οποία
Μάλιστα, οδηγούνται σε καθεστώς υποχρεωτικής αργίας οι υπάλληλοι των ΑΕΗ και ΤΕΗ, με το σαθρό επιχείρημα ότι δεν απογράφηκαν καθώς απεργούσαν. Να πούμε όμως, όπως υποστηρίζει η ΑΔΔ με την τροπολογία αυτή, η κυβέρνηση ουσιαστικά ποινικοποιεί και το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ανεργίας. Και να περάσουμε, Κυριακή, σε ένα δημοσίευμα που θέλει τον πληθυσμό της Ελλάδας να γερνάει, Κυριακή. Ναι, γερνάει λοιπόν ο πληθυσμός στην Ελλάδα, η τάση γύρανσης του πληθυσμού, η αύξηση δηλαδή του ποσοστού των ηλικιωμένων στο συνολικό πληθυσμό συνεχίζεται απρόσκοπτα και στην Ελλάδα, όπως καταδεικνύει η έρευνα που εξετάζει τις πρόσφατες πληθυσμιακές μεταβολές στη χώρα. Έτσι, παρά τη θετική συμβολή των μεταναστών στον δημογραφικό δυναμισμό της Ελλάδας, το ειδικό βάρος των ηλικιωμένων αυξάνεται τόσο στο αγροτικό, αλλά όσο και στον αστικό χώρο, τονίζεται στη μελέτη με τίτλο «Το νέο ιστορικό πλαίσιο της πληθυσμιακής γύρανσης» της Μαρή Νοέλ Ντικέν, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και της Σταματίνας Κακλαμάνη, επίκουρης καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογικών και Κοινωνικών Σπουδών. Να πούμε πως η ανάλυση των δεδομένων της πλέον πρόσβατης δεκαετίας διευκρινίζουν οι δύο ερευνήτριες, για την οποία τα διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία αφορούν την περίοδο 1991-2001, αναδεικνύει τους διαφοροποιημένους ρυθμούς γύρανσης. Διαπιστώνουμε ειδικότερα ότι στις τρεις κατηγορίες των αστικών δήμων που δημιουργήσαμε, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ποσοστού των άνω των 65 ετών την δεκαετία 1991-2001 ήταν υψηλότερος του αντίστοιχου στις αγροτικές περιοχές, ενώ παράλληλα στους αστικούς δήμους η ταχύτητα αύξησης του γερασμένου πληθυσμού είναι αντιστρόφως ανάλογη στους βαθμούς αστικότητας επισημαίνουν. Προκειμένου όμως να αναδειχθούν, Κυριακή, ποιες χώρες διαφοροποίησης οι δύο ερευνήτριες ανέλησαν τα δεδομένα της προτελευταίας απογραφής πληθυσμού, αυτήν δηλαδή του 2001. Καθώς η κατανομή του νόμιμου πληθυσμού αναφύλο και ηλικία δεν διατίθεται ακόμη για όλες τις δημοτικές ενότητες του πρώην Καποδιστριακού, δηλαδή μιλάμε για τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους για το 2001. Και να περάσουμε σε ένα συλλαλητήριο, που πραγματοποιήθηκε εχθές, το οποίο ήταν κατά της Χρυσής Αυγής, Κυριακή. Τι ακριβώς συνέβη? Συγκέντρωση λοιπόν διαμαρτυρίας και πορεία πραγματοποιήθηκε χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αίτημα το κλείσιμο των γραφείων της Χρυσής Αυγής. Το συλλαλητήριο διοργανώθηκε από την κίνηση Ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή με τη συμμετοχή εκπροσώπων σωματείων, φορέων και πολιτών. Να πούμε πως οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην οδό Εγνατία, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, και στη συνέχεια, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Δημοκρατίας. Εκεί, δυνάμεις αστυνομίας με κλούβες είχαν αποκλείσει αρκετή ώρα νωρίτερα την οδό Δωδεκανήσου, προκειμένου να εμποδίσουν να φτάσουν μέχρι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην περιοχή των δικαστηρίων. Έτσι, η πορεία μέσω των οδών Καραολή, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται η οδό. Μην κάνω κάποιο λάθος τον τόνο, και Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου και Ιωσονίδου, κατέληξαν στην Καμάρα, όπου οι διαδηλωτές διαλύθηκαν χωρίς να σημειωθούν επεισόδια. Όπως μάλιστα ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε η κίνηση Ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή, η συλλήψη ορισμένων ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής δεν θα πρέπει να εφησυχάζουν τους πολίτες, ενώ ζητά να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, τα οποία χαρακτηρίζει ως ορμητήρια εγκληματικών επιθέσεων και πυρήνες δολοφονικής δράσης. Και μιλήσαμε, αναλύσαμε, είπαμε κάποια θέματα που αφορούν την ελληνική επικαιρότητα, και σιγά σιγά να περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα, όπου και αυτή από ό,τι φαίνεται είναι εμπλουτισμένη με θέματα. Πριν όμως περάσουμε και μιλήσουμε για τις Φιλιππίνες, που είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες το κοινό, τους ανθρώπους δηλαδή, και όλους τους ανθρώπους, άσχετα αν είναι από τις Φιλιππίνες. Όταν μιλάμε και χάνονται ζωές, δεν υπάρχει φύλο, δεν υπάρχει θρήσκευμα, δεν υπάρχει χρώμα. Πάση περιπτώσει, πριν πάμε όμως στο θέμα στις Φιλιππίνες, θα συζητήσουμε για το 7ο, να πούμε δύο λόγια για το 7ο Ελληνοαλβανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, όπου πραγματοποιείται σήμερα στις 13 δηλαδή Νοεμβρίου του 2013 στα Τύρανα, με τη συμμετοχή του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, τον κύριο Αρντιάν Φουλάνιαν, δεν κάνω λάθος το όνομα, το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργο Προβόπουλο, και εκπροσώπων του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου των δύο χωρών, καθώς επίσης και από τον Chef Economics των Αλβανικών Τραπεζών, που έχουν περιουσία, Κυριακή, στην Αλβανία.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα εκπροσωπηθεί από ομάδα στελεχών με επικεφαλή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και CEO της Τράπεζας, τον κύριο Σταύρο Λεκάκο, ο οποίος θα έχει και κατηδίαν συνάντηση με τον διοικητική της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας. Με την ευκαιρία της επίσκεψής του, ο κύριος Λεκάκος θα συναντηθεί με στελέχη και επιχειρηματίες πελάτες της Tirana Bank, η οποία θα είναι θυγατρική, είναι η θυγατρική τράπεζα του ομίλου Πειραιώς στην Αλβανία. Ο κύριος Λεκάκος θα τονίσει ότι η Τράπεζα Πειραιώς, που είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που επένδυσε στην Αλβανία, έχει βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην γείτονα χώρα και έχει στηρίξει αποφασιστικά τις ελληνικές επιχειρήσεις στην Αθήνα. Το ίδιο θα συνεχίσει να πράττει μέσω της Tirana Bank και στο μέλλον. Να πούμε πως η Tirana Bank ιδρύθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς στην Αλβανία το 1996 και αντιπροσωπεύει το 10% περίπου της τραπεζικής αγοράς. Διαθέτει ένα δίκτυο 56 καταστημάτων και απασχολεί 470 εργαζομένους. Να αφήσουμε λοιπόν το θέμα κάπου εδώ. Ελπίζω ξέρεις, είναι ωραία να συνδέονται χώρες μεταξύ τους επαγγελματικά φόρουμ. Και να πάμε στο θέμα και εκεί που έχει απασχολήσει, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, όλο τον κόσμο, καθώς ο τυφώνας άφησε πίσω του τραγικές σκηνές και χαθήκανε ανθρώπινες ζωές και ο αριθμός του είναι γύρω στους 1744, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Να πούμε ότι το γεγονός αυτό που συνέβη στις Φιλιππίνες άφησε ένα χάος πίσω του, χωρίς πρόσβαση και νερό και φαγητό και μεσορούς νεκρούς άταφες, κάτοικοι των σφοδρότερα χτυπημένων περιοχών στις Φιλιππίνες προσπαθούν να διαφύγουν από τις ζώνες της μεγαλύτερης καταστροφής. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών φτάνει τους 1744, με τις εκτιμήσεις για τουλάχιστον 10.000 νεκρούς να θεωρούνται σχετικά αισιόδοξες. Επίσης, σιγά σιγά αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς και οι διεθνείς επιχειρήσεις για στήριξη στην δοκιμαζόμενη χώρα, με αποστολή συνεργειών και απελευθέρωση κονδυλίων. Να πούμε όπως το Τακλομπάνι, δηλαδή η πόλη στο νησί Λέτε, που υπέστη το βαρύτερο χτύπημα του τυφώνα Χάιγαν, είναι μια απέραντη ζώνη ερειπίων, ενώ κάθε σούπερ μάρκετ, εμπορικό κέντρο και μαγαζί έχει στερέψει από νερό και τρόφιμα μετά από την επιδρομή κατοίκων που προσπαθούν να βρουν φαγητό για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Δύο όμως αεροσκάφη της Φιλιππινέζικης αεροπορίας έφτασαν τα ξημερώματα της Τρίτης τοπική ώρα στο καταστραμμένο αεροδρόμιο του Τακλομπάν, όπου το οποίο έχει μείνει μόνο αεροδιάδρομος για να απομακρύνουν τους επιζώντες. Από τους εκατοντάδες όμως Κυριακοί που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να φέρουν να μπουν, ελάχιστοι χώρεσαν στα δύο αεροσκάφη που τους μετέφεραν μακριά από τη συγκεκριμένη πόλη. Στους χώρους του αεροδρομίου έχουν στηθεί αυτοσχέδιος ιατρικός σταθμός, όπου γιατροί δεν έχουν παρά ελάχιστα φάρμακα και προσπαθούν με κάθε μέσο να φροντίσουν τραυματίες με ελάχιστα φάρμακα. Η πρόληψη μετάδοσης λοιμωδών νόσων είναι ουσιαστικά αδύνατη. Οι λαιλιασίες δεν περιορίζονται σε είδη πρώτης ανάγκης. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν σημειωθεί κλοπές τηλεοράσεων, ψυγείων και ηλεκτρονικών ειδών. Δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού έχουν αναπτυχθεί για την τήρηση της τάξης, ενώ έγινε επίσης γνωστό πως από φυλακή της πόλης απέδρασαν 600 κρατούμενοι. Το πρωί της Τρίτης ώρα Ελλάδα, τις Φιλιππίνες χτύπησε επίσης σεισμός 4,8 βαθμών. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης ήταν το νησί Σαν Ισίντρο, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, με εστιακό βάθος 68 χιλιόμετρα. Ασύλληπτη όμως Κυριακή ήταν και η έκταση της τραγωδίας, καθώς σε μικρή ναυτική βάση του Λέιτε, με την υποχώρηση του νερού, εμφανίστηκαν σωροί θυμάτων, οι οποίοι δεν μπορούσαν καν να απομακρυνθούν επειδή λείπουν σάκι. Ο επικεφαλής όμως του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωποκτονιών Υποθέσεων του ΟΗΕ, Ζον Κίνγκ, ανέφερε πως εκτιμάται πλέον ότι πάνω από 10.000 άτομα έχουν χαθεί και περίπου 600.000 άτομα έχουν χάσει τα σπίτια τους. Ακόμα και, και για τα δεδομένα των Φιλιππίνων, το νησιωτικό σύμπλεγμα των οποίων έχει υποστεί τεράστιες φυσικές καταστροφές στο παρελθόν, η έκταση της τραγωδίας είναι ασύλληπτη. Η μέχρι στιγμής αιματηρότερη θεομηνία ήταν το τσουνάμι στον κόλπο Μόρο το 1976, με 5.791 νεκρούς
και έπειτα η καταιγίδα Θέλμα το 1991 με περίπου 5.100 θύματα. Να πούμε πως τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι κεφάλαια ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων θα κινητοποιηθούν για κατασκευή καταβλισμών και παροχή πόσιμου νερού και ιατρικών μέσων. Η Βάλερη Άμος, επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας του ΙΕΕ, που βρίσκεται καθόδων για τις Φιλιππίνες, ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσονται ομάδες εμπειρογνώμονων για τις πρώτες απαραίτητες υπηρεσίες. Για την παράδοση της βοήθειας και την επίσπευση της απομάκρυνσης των κατοίκων έχει ανοίξει επιπλέον αεροδιάδρομος στο Γκουιουγιάν, πόλη του νησιού Σαμάρ, δίπλα στο Λέιτε. Αμερικανό αεροσκάφος απέπλευσε την Τρίτη για τις Φιλιππίνες για να συνδράμει στις επιχειρήσεις παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας. Το USS George Washington έφυγε από το Hong Kong. Τέλος, το νησιωτικό σύμπλεγμα έχει οδεύσει για βοήθεια και το βρετανικό HMS Daring από τη Σιγκαπούρη, το οποίο μετέφερε εξοπλισμό για μετατροπή θαλασσινού νερού σε πόσιμο. Βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας και εσείς και εμείς από τις Φιλιππίνες συζητήσεις που κάνουν για τη μεγάλη αυτή καταστροφή που χαθήκανε τόσο κόσμος. Ας περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Στη Βαρσοβία Κυριακή, όπου ο Πολωνός πρέσβης στη Μόσχα κλήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών της Ρωσίας μετά από έκτροπα στο περιθώριο πορείας ακροδεξιών στην Βαρσοβία, κατά τα οποία στόχος μεταξύ άλλων υπήρξε και η Ρώσικη πρεσβεία Κυριακή. Το πλήθος είχε περικυκλώσει προχθές την πρεσβεία, ρίχνοντας βεγγαλικά, αλλά τελικά αποθήθηκε από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Σε λιτή ανακοίνωση του χθες το μεσημέρι, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανέφερε ότι ο Πολωνός πρέσβης Βόιτσιεχ Τζαζακόφσκι κλήθηκε στο Υπουργείο σε σχέση με τα προχθεσινά επεισόδια στη Ρώσικη πρεσβεία στη Βαρσοβία. Να δούμε όμως και το σχετικό βίντεο, να δούμε τα επεισόδια που συνέβησαν στη Βαρσοβία και επιστρέφουμε. Είδαμε λοιπόν και τα συμβάντα, τις φασαρίες, να σου το πω απλά, που συνέβησαν στην Βαρσοβία. Την ημέρα όμως της πολωνικής ανεξαρτησίας, η συγκέντρωση ακροδεξιών πήρε βίαιη τροπή όταν οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν να πετούν κροτίδες και να πυρπολούν αυτοκίνητα. Η αστυνομία απάντησε με πλαστικές σφαίρες. Οι ταραχές, όπως είδαμε και στο βίντεο, πήραν αρκετή έκταση, με τους ακροδεξιούς να στοχεύουν ό,τι μπορούσε να θεωρηθεί σύμβολο αριστερών ή φιλελεύθερων φωνών, αλλά και την ρωσική πρεσβεία λόγω της σοβιετικής περίοδου. Και από την Βαρσοβία να περάσουμε στη Γαλλία, όπου ο Γάλλος πολιτικός Ζωζεφ Ντόλο, σήμερα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξελέγησε χθες πρόεδρος του πανευρωπαϊκού αυτού σχήματος της κεντροδεξιάς, τον οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων το κόμμα Ένωση Ένα Λαϊκό Κίνημα της Γαλλίας και το κόμμα Ένωση Χριστιανοδημοκρατών της Γερμανίας. Ο 66χρονος Ντόλ εξελέγει με 112 ψήφους από το σύνολο των 124 σε μια συνέλευση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΑΜΔΑΚΑΠΑ στις Βρυξέλλες. Διαδέχεται τον Βέλγο πρώην Πρωθυπουργό Μαρντένς, ο οποίος επεβίωσε την 9η Οκτωβρίου. Ο ίδιος λοιπόν ο κύριος Ντόλ δήλωσε: «Με μεγάλη μου τιμή αποδέχομαι την εντολή αυτή και την εμπιστοσύνη των αντιπροσώπων των κομμάτων και των πολιτικών οργανώσεων μελών για να ηγηθώ του κόμματος, ιδίως εν όψη μάλιστα σημαντικών γεγονότων όπως οι ευρωεκλογές του προσεχούς Μαΐου.
Ο ίδιος μάλιστα υποσχέθηκε να αφιερώσει όλη την ενέργειά του για να πείσει τους πολίτες να ψηφίσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου του 2014. Το ΕΛΑΜΔΑΚΑΠΑ θα επιλέξει τον υποψήφιό του για την διαδοχή του Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο συνέδριό του, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί στο Δουβλίνο την 6η και την 7η Μαρτίου του 2014. Επιβεβαίωσε ο Ντόλ, ο οποίος ασκεί λοιπόν από χθες τα νέα του καθήκοντα, παράλληλα με αυτά του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΑΜΔΑΚΑΠΑ. Η ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Σοσιαλδημοκρατών έχει ήδη επιλέξει το δικό της υποψήφιο για την ηγεσία της Κομισιόν, τον εκπρόσωπο του Μαρτίν Σούλτς, νυν πρόεδρο του ΕΚΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ναι. Για να το πούμε πιο σωστά. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα και για τη δήλωση που έκανε ο κύριος Ολάντ για την ανεργία των νέων στην Ευρώπη. Στη δέσμευση ότι η Ευρώπη θα επισπεύσει τις προσπάθειες που καταβάλει για να δώσει ένα τέλος στην απόγνωση των εκατομμυρίων ανέργων νέων, προχώρησε την Τρίτη ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, κλείνοντας τη διάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με θέμα την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, η οποία διεξήχθη στο Παρίσι. Να πούμε πως αυτό που διευκρινίζεται είναι το μέλλον μιας νέας γενιάς που έχει επηρεαστεί από την χρόνια ανεργία, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μαζί με την καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο και τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Την ώρα όμως που η Ευρωπαϊκή Ένωση μετρά πλέον 5,6 εκατομμύρια νέους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να κινηθούν τάχιστα, πρόσθεσε ανακοινώνοντας ότι στις αρχές του Ιανουαρίου θα αποδεσμευτούν δισεκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και η εκπαίδευση των νέων. Ωραία, λοιπόν. Τελειώσαμε και με τα διεθνή και να περάσουμε. Στα πιο ευχάριστα. Βασικά στα πιο περίεργα, θα έλεγα. Πιο ευχάριστα, πιο περίεργα. Έτσι ακριβώς. Θέλω, λοιπόν, το Free Birds, θα ζήσω ελεύθερο πουλί και όχι κορόιδο στο ταψί. Είναι ένα 3D animation το οποίο κάνει την πρεμιέρα του αύριο, 14 11 2013. Το Free Birds είναι μια αιρετική και ξεκαρδιστική κωμωδία κινουμένων σχεδίων που αναθεωρεί τις γευστικές μας συνήθειες και επαναστατεί ενάντια στις παραδόσεις, με πρωταγωνιστές δύο θαραλέες γαλοπούλες υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Jimmy Hayward. Αυτή η διασκεδαστική, θα έλεγα, περιπέτεια για όλη την οικογένεια θα μας συστήσει σε δύο αξέχαστα πουλερικά που θα παραμερίσουν τις διαφορές τους για να αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Ο Jake είναι μεγαλός όμως και παρορμητικός, ο Reggie είναι έξυπνος και καλόψυχος. Το μόνο όμως που τους ενώνει, εκτός από το γεγονός ότι είναι γαλοπούλες, είναι η ίδια τους η μοίρα. Να καταλήξουν πάνω σε μια πιατέλα στο γιορτινό τραπέζι. Έτσι αποφασίζουν να κλέψουν μια χρονομηχανή και να επιστρέψουν πίσω στον 17ο αιώνα, τότε που ξεκίνησε η παράδοση να τρώνε γαλοπούλα στις γιορτές. Τώρα, να σου πω ότι είναι το κατάλληλο, η κατάλληλη ταινία για αυτή την εποχή. Δεν ξέρω τώρα άμα έχουμε και το τρέιλερ από το Free Birds. Δεν το έχουμε, δεν πειράζει. Θα μπορέσουμε να το βρούμε κάποια στιγμή, να το δείξουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή... Ναι, είναι πολύ αστείο και το προτείνουμε στους μικρούς μας φίλους, αλλά όχι μόνο στους μικρούς μας φίλους, αλλά και σε εσάς. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Στα περίεργα, στα όπως λέγαμε και πριν. Στον κόσμο και σε δύο ανθρώπους οι οποίοι, Νικολέτα, παντρεύονται ανά τον κόσμο. Δηλαδή πάνε σε κάθε περιοχή ξεχωριστά και παντρεύονται. Συγγνώμη, για να καταλάβω. Έχουν παντρευτεί παντού, παντού, εντός εισαγωγικών. Έχουν παντρευτεί, λέει, φορέοντας σκοτζέζικο κίλτ, στολή ταυρομάχου, βρικόλακα, κοστούμι James Bond. Έχουν παντρευτεί. Συγγνώμη, με την καλυτή στολή. Συγγνώμη, δύο έχουν παντρευτεί ή πάνε και παντρεύονται άλλους. Πάνε και παντρεύονται σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Δύο άτομα. Ναι. Όχι, ας πούμε, ότι πάει κάποιος και παντρεύεται έναν από όχι, κάθε... Όχι. Αυτό κατάλαβα. Ναι. Ωραία όμως. Έδωσε λοιπόν υποσχέσεις αγάπη στο συγκεκριμένο ζευγάρι μέσα σε αεροπλάνο που συνετρίβει πάνω σε ελέφαντα, σε πλωτό παρακλήσει. Συνολικά τάλαξαν γαμήλιους όρκους 62 φορές σε όλο τον κόσμο με 62ο σταθμό την Κέρκυρα. Για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, πούλησαν το σπίτι και την επιχείρησή τους και όχι απλά παντρεύονται, αλλά αυτοχρηματοδοτούμενοι σε όλο τον κόσμο, έχοντας ως μέσο μετακίνησης
το 25ο ετών φορτηγάκι τους. Ωραία πράγματα αυτά. Δηλαδή ανανεώνουν με ένα γάμο, με έναν περίεργο γάμο, κάθε φορά τη σχέση τους. Δεν θα το έκανα, αλλά γιατί όχι, γιατί ας πούμε να... δεν μου φαίνεται περίεργο. Μπράβο, καλά κάνουν τα παιδιά, να ζήσουν, ευτυχήσουν. Πολύ ωραία πράγματα αυτά. Να ζήσουν, ευτυχήσουν, ναι, και να πούμε, ότι, να πούμε για ποιους πρόκειται. Ο λόγος είναι για τους Βρετανούς Λίζα Γκάντ και Άλεξ Πέλινγκ που ζούνε, τρώνε και κοιμούνται, ταξιδεύουν και παντρεύονται κοντά στην Πέγγι. Και όπως δηλώνουν, μόλις το ταξίδι τους τελειώσει, θα το ξεκινήσουν από την αρχή. Θα το ξανακάνανε, 62 φορές δηλαδή, να γίνει 124. Μακάρι. Παιδιά, να ζήσετε. Να ζήσετε και θα σας λέμε όσες φορές παντρεύεστε, να ζήσετε και ας μην μας ξέρετε. Δεν πειράζει. Κυριακή μιλήσαμε και για τα περίεργα του κόσμου και να πάμε να περάσουμε στην υγεία, όπου μας λες ότι το μόνο, το νέο όπλο στο αδυνάτισμα είναι να πέφτουμε νωρίς να κοιμόμαστε. Ναι. Μια νέα λοιπόν έρευνα δείχνει, έδειξε ότι σύμφωνα με μια έρευνα λοιπόν, όταν μια ομάδα παιδιών άλλαξαν για μια εβδομάδα τις συνήθειές τους, τις συνήθειες του ύπνου τους και έπαιναν για ύπνο μια ώρα νωρίτερα, κατέληξαν τελικά να τρώνε κατά μέσο όρο 134 θερμίδες λιγότερες την ημέρα και έχασαν μισό κιλό. Επιπλέον μειώθηκαν και τα επίπεδα της ορμόνης, της πείνας, στο αίμα τους. Αν και η μελέτη, να πούμε, ότι διεξήχθη σε παιδιά, οι ερευνητές πιστεύουν ότι κάλλιστα τα ευρήματα αυτά ισχύουν και για τους ενήλικες. Δηλαδή, εμείς που κοιμόμαστε λόγω δουλειάς αργά, δεν έχουμε ελπίδες. Αργά. Σύμφωνα με την έρευνα. Εντάξει. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο λεγοστός ύπνος συσχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο συσσόρευσης περιττών κιλών. Η παρούσα μελέτη όμως δείχνει με σαφήνεια πως η αύξηση της διάρκειας του ύπνου μπορεί να μειώσει τα κιλά μας. Στην μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Pediatrics και διήρκησε 3 εβδομάδες, πραγματοποίησαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Temple στη Φιλαδέλφια, τον ΗΠΑ. Οι ερευνητές επιστράτευσαν συνολικά 37 παιδιά ηλικίας 8 έως 11 ετών. Το 1 στα 4 εκ των οποίων ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Την πρώτη εβδομάδα ζητήθηκε από τα παιδιά να ακολουθήσουν το συνηθισμένο πρόγραμμα ύπνου. Στη δεύτερη εβδομάδα να κοιμηθούν λιγότερο και την τρίτη περισσότερο από το συνηθισμένο. Η πρόσληψη φαγητού και η απώλεια βάρους παρατηρήθηκαν μόνο όταν κοιμόντουσαν περισσότερο, ενώ οι εξετάσεις έδειξαν ότι κατά αυτήν την εβδομάδα μειώθηκαν στο αίμα τους τα επίπεδα της λεπτίνης, της ορμόνης δηλαδή που ρυθμίζει την όρεξη. Και να πούμε τι δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια, η Δόκτωρ Σαντέλ Χαρτ, που είναι και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Temple. Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η αύξηση της διάρκειας του ύπνου μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πρόληψη και θεραπεία της παχυσαρκίας, τουλάχιστον στα παιδιά. Και πρόσθεσε πως πιθανότητα το ίδιο ισχύει και για τους ενήλικες. Οι ερευνητές συνεχίζουν την έρευνά τους για να ανακαλύψουν και τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της αύξησης του ύπνου, τόσο στις διατροφικές συνήθειές μας, όσο και στη φυσική δραστηριότητα, αλλά και το βάρος. Και λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να μου πεις, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες, ας πούμε, λένε ότι θα δυνατήσω για να πάει καλά η σχέση μου, για να αρέσω στον σύντροφό μου, Εσύ έρχεσαι και μου λες ότι το αδυνάτισμα βλάπτει σοβαρά τη σχέση. Ναι, δεν το λέω εγώ. Τα χαρτιά σου το λένε άλλοι βέβαια, το λένε είναι η έρευνα. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς θες να μου πεις με αυτά που έχεις γράψει. Όπως είπες και εσύ, μπορεί να νομίζουμε όλοι μας ότι το αδυνάτισμα θα τονώσει τη σχέση με το τέρι μας. Αλλά μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι αυτό δεν είναι διόλου σίγουρο. Επιστήμονες λοιπόν από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Βορείου Καρολίνας και το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν ανακάλυψαν ότι το αδυνάτισμα μπορεί να πλήξει την ερωτική σχέση, εάν και οι δύο σύντροφοι δεν είναι αποφασισμένοι να κάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους. Μάλιστα, μερικοί σύντροφοι γίνονται επικριτικοί ο ένας απέναντι στον άλλον, άλλοι προσπαθούν να σαμποτάρουν αυτόν που έχει αρχίσει η δίαιτα, ενώ κάποιοι χάνουν εντελώς το ενδιαφέρον τους για σεξ. Ο κόσμος μπορεί να ξέρει ότι το αδυνάτισμα μπορεί να αλλάξει μια σχέση προς το καλύτερο αλλά και προς το χειρότερο. Και ότι η επικοινωνία παίζει και καθοριστικό ρόλο στο ότι από τα δύο θα συμβεί. Δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια, επίκουρη καθηγήτρια επικοινωνίας στο NC State.
Όπως μάλιστα γράφουν η Δόκτωρ Ρόμο και οι συνεργάτες της στην επιθεώρηση Health Communication, μελέτησαν ζευγάρια από διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ. Ο ένας εκ των δύο συντρόφων είχε χάσει τουλάχιστον 15 κιλά την τελευταία διετία, με το μέσο όρο της απώλειας βάρους σε όλα τα ζευγάρια να είναι τα 30 κιλά. Να πούμε ότι άντρες και γυναίκες ρωτήθηκαν για τον αντίκτυπο του αδυνατίσματος στη σχέση τους, με την πλειονότητα να ισχυρίζονται πως η σχέση τους βελτιώθηκε και κάποιους να λένε ότι πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Αναλύοντας όμως τις περαιτέρω απαντήσεις των εθελοντών, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η σχέση είχε όντως βελτιωθεί σεξουαλικά και συναισθηματικά μόνο σε εκείνα τα ζευγάρια, στα οποία και οι δύο ήταν διατεθειμένοι να κάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής που απαιτούσε το αδυνάτισμα του ενός. Η συμφωνία μάλιστα είχε βελτιώσει και την επικοινωνία του ζευγαριού. Όταν όμως αυτός που έκανε δίαιτα πίεζε τον σύντροφό του να κάνει και αυτός, τον έκανε ή την έκανε να αισθάνεται ανασφαλής για την δική του ή για τη δική της εμφάνιση. Η σχέση μαζεύονταν βαριά σύννεφα. Υπήρχαν επίσης σύντροφοι, να πούμε, που αισθάνονταν ανασφάλεια για τη νέα εμφάνιση, για την νέα εμφάνιση της συντρόφου τους ή του συντρόφου τους, καθώς φοβούνταν ότι θα τον ή θα την χάσουν, με συνέπεια να γίνονται επικριτικοί απέναντί τους, να τους αποφεύγουν, να τους σαμποτάρουν, να σαμποτάρουν τη διαιτά τους, φέρνοντας στο σπίτι λαχταριστές και καθόλου υγιεινές, καθόλου ανθυγιεινές λιχουδιές. Όλα αυτά είχαν ως απότερο στόχο να μην αλλάξει σύντροφος και έτσι να παραμείνει αναλύωτη η σχέση, αλλά το μόνο που κατάφερναν να δημιουργήσουν εντάσσεση και αποξένωση. Να πούμε τέλος τι δήλωσε η κυρία Ρόμο. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής του ενός συντρόφου επηρεάζουν με θετικούς ή αρνητικούς τρόπους την δυναμική της αλληλεπίδρασης με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, οδηγώντας τη σχέση σε βελτίωση ή σε επιδείνωση. Και συνέχισε λέγοντας, αυτό δεν σημαίνει πως κάποιος δεν πρέπει να αρχίσει δίαιτα, αλλά ότι πρέπει να αρχίσει έχοντας κατά νου τα ωφέλη και τους κινδύνους που μπορεί να υποκρύπτει για τη σχέση και να συζητά το θέμα με τον σύντροφό του, ούτως ώστε να μην υπονομεύσει τη δίαιτα, η δίαιτα της σχέσης. Γιατί κακά λίγα είναι τα ζευγάρια που ξεκινάει η γυναίκα, ας πούμε, γιατί έχει πάρει 2 κιλά, να λέει ότι θα κάνω δίαιτα και έρχεται ο άντρας, σιγά μωρέ που θα μπορέσεις και το ένα και το άλλο, και έρχεται σήμερα θέλω να φάω σουβλάκι. Δηλαδή μου έχει τύχει. Δικοί μου άνθρωποι, αδερφοί μου, ας πούμε, έτσι λέω ότι σήμερα θα ξεκινήσω δίαιτα. Εντάξει, εγώ θα παραγγείλω σουβλάκι, θέλεις. Και εκεί με βάζει τον πειρασμό και ξέρεις και την αδυναμία που έχω εγώ στα φαγητά. Τα ανθυγιεινά, ναι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Η πρώτη ανάρτηση ανανεώνει το ραντεβού για αύριο στις 9. Ακολουθεί και η εκπομπή του Κώστα Πετινάκη, ένας τρελός κόσμος, από την Νικολέτα Τσίκου, την Κυριακή Τσανίκηδη και την Έλενα τη Θεοδόρου, που όπως είπαμε την ταλαιπωρεί μια γρήπη. Να τις πούμε περαστικά. Περαστικά, Έλενα. Θα βρίσκεται μαζί μας μάλλον αύριο. Από την Νικόλετα Τσίκου, λοιπόν, την Κυριακή Τσανικίδη και την Έλενα Θεοδόρου, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.